Δεν θυμίζει τίποτα την περσινή. Τότεναμ, τον γκολ του Τζουέλινγκτον στο 27ο λεπτό έδωσε την νίκη στη Νιουκάστλ μέσα στο Λονδίνο. Μπαρσελόνα Μπέτις 5-2, χωρίς Μέση, χωρίς Σουάρες, τραυματίες και οι δύο. 15ο λεπτό Μωράν έδωσε τον Φεκίρ και αυτός έκανε το 0-1 για την Μπέτις. Αλλά στο 41ο λεπτό ο Γκριεσμάν ισοφάρισε 1-1 για τους Μπλαουγκράνα. Ραφίνια Πέρες στα δύο άκρα, στα δύο φτερά στην επίθεση. Ο Γκριεσμάν στην κορυφή. 2-1 για την Μπαρσελόνα στο 50ο λεπτό μετά από ωραίο συνδυασμό, υπέροχο γκολ από τον Αντουάν Γκριεσμάν. Η μεταγραφή της Μπαρσελόνα από την Ατλέτικο που ποντάρει πολλά σε αυτόν ο Ερνέστο Βαλβέρντε για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο, εδώ είναι ο Μέση και ο Σουάρες. Καλύτερο τουλάχιστον στο Champions League, γιατί πρωταθλήτρια είναι. 56ο λεπτό ο Σεμέδο θα δώσει στον Κάρλος Πέρες, πήρε φανέλα βασικού σήμερα, σκοράρει. Από τη Μασία προέρχεται ο Πιτσιρικάς και του έδωσε τη δυνατότητα ο Βαλβέρντε να αγωνιστεί. Και στο 60ο λεπτό ο Μπουσκέτς έδωσε στον Ζόρντι Άλμπα και θα κάνει το 4-1 για την Μπαρσελόνα. Θα πετύχει κι άλλο γκολ ο Γκριεσμάν στο 77ο λεπτό και κάνει το 5-1 για τους Μπλαουγκράνα. Με αυτό εδώ το πλασέ. Το μόνο που θα πετύχει η Μπέτις είναι να μειώσει στο 71ο λεπτό. Διορθώνω, ο Γκριεσμάν εδώ στο Βιντάλ και ο Χιλιανός σκοράρει και κάνει το 5-2 στην Μπαρσελόνα. Το μόνο που θα πετύχει η Μπέτις είναι να μειώσει 5-2 στο 71ο λεπτό με τον γκολ που σημειώνει ο Μωρόν από το λάθος της Μπαρσελόνα. Πολύ ωραίο σουτ και απλά μείωσε σε 5-2. Η Ατλέτικο νίκησε εκτός έδρας στη Λεγανές, επικράτησε δύσκολα, πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμο μάτς. Πρώτη νίκη μετά από τρεις σοπαλίες σε αυτή την έδρα για την Ατλέτικο. 70ο λεπτό ο Ζωάο Φέλιξ έδωσε την ασίστ, τη μεταγραφή των 120 εκατομμυρίων και ο Βιτόλο σκοράρει για την ομάδα του Σιμεώνε.